Κρατίας για τον ενημερώσει για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γενέβη για το Κυπριακό. Πάμε να δούμε τι είπαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σε ενημερώσω μετά και την ενημέρωση όλων των πολιτικών αρχηγών για την στάση της ελληνικής πλευράς εν ώψη της διαπραγμάτευσης και των εντατικών συνομιλιών της Γενέβης για το Κυπριακό. Η διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο στάδιο. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μια συναντήληψη όλων των πολιτικών δυνάμεων και υποστήριξη πάγιων θέσεων της ελληνικής πλευράς σε σχέση με την αποφασιστικότητά μας από τη μια πλευρά να βρούμε μια δίκαιη και βιώσιμη και λειτουργική λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά όμως και την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε θέσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, από τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και από την ίδια την ιδιότητα της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι υπάρχει μια ολόπλευρη στήριξη του την ώρα από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο στις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη και αυτό νομίζω ότι δυναμώνει συνολικά την θέση της ελληνικής πλευράς στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι κατά τις συνομιλίες αυτές ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, είναι φωδιασμένος με μια στέρεη γραμμή την οποία στηρίζουν το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Πολλό μάλλον όταν η γραμμή αυτή είναι γραμμή σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και κυρίως όμως με το ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι και ευρωπαϊκή γραμμή. Γιατί όταν Ελλάδα και Κύπρος υπερασπίζονται την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπερασπίζονται στην ουσία και την κυριαρχία κάθε κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι εταίροι μας και πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τούτο, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σαφές για όλους μας και βεβαίως για τους εταίρους μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν νοούνται, διότι κάθε υποχώρηση ή παναχώρηση στον τομέα αυτών θα σημαίνει παραβίαση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος άλλωστε, δεν διατίθενται να προχωρήσουν σε τέτοιες παναχωρήσεις. Και νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που σε τέτοιες συνομιλίες και σε τέτοιο κρίσιμο σημείο υπάρχει και αυτή η ενότητα και αυτή η θωράκιση του Κυπριακού επιτέλους πάνω σε βάσεις οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν όχι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος αλλά και πολλοί άλλοι στην διεθνή κοινότητα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζουν την λύση, την βιώσιμη και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τι είπαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις.